αποφασισμένη να αποτρέψει το σχεδιασμό της 5ης υγειονομικής περιφέρειας να πάρθει το στενοφόρο του κέντρου υγείας εργαλαστής και να δοθεί στο ΕΚΑΒ, είναι η τοπική κοινωνία που διοργανώνει μεγάλη κινητοποίηση το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας έξω από το κέντρο υγείας με μπροστάριδες στο Δήμο Νοτιού Πηλίου και το προσωπικό του κέντρου υγείας. Οι κάτοικοι της εργαλαστής έχουν αποφασίσει να εμποδίσουν τον οδηγό που στέλνει η 5η υγειονομική περιφέρεια ώστε να πάρει το σύγχρονο στενοφόρο το οποίο παραχωρήθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας πριν από 2 χρόνια μέσω του ΕΣΠΑ. Το ασθενοφόρο ανήκει στους κατοίκους του Πηλίου. Δόθηκε μέσα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου, αποκλειστικά και μόνο για το κέντρο υγείας εργαλασίας. Και όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν αυτή την πρωτοβουλία λειτουργήσαν παράνομα. Κύριε Δήμαρχε, είναι το μοναδικό ασθενοφόρο που έχει αυτή τη στιγμή το κέντρο σας? Το μόνο ασθενοφόρο, το ασφαλές και το αξιόπιστο. Κυρία Χονδρογιάννη, αν σας το πάρουν, τι θα γίνει λοιπόν? Τίποτα, απλά θα έχουμε το παλιό ασθενοφόρο, το οποίο θα έχει δυσκολίες πολλά στην επισκευή. Εδώ τώρα μιλούσα πριν λίγο με τη Λάρισα, από τον Ιούλιο που πήγε το ασθενοφόρο να το δουν στο Μόζα, τη Μερσεντέρ, γιατί εκεί υπάγονται αυτά τα ασθενοφόρα. Ναι. Το φτιάξαμε 22/9, είδα το τιμολόγιο τώρα. Και μου λέει ο υπεύθυνος εκεί, τεχνικός της ΕΔΥΠΕ, τόσο καιρό το κυκλοφορείται χωρίς, κυκλοφορεί χωρίς να γίνει κατάλληλη συντήρηση. Ξέρετε, μου λέει αυτό, αν συμβεί οτιδήποτε θα το πληρώσουν οι οδηγοί. Αν πάρθει το στενοφόρο του κέντρου υγείας εργαλαστής προκειμένου να δοθεί στο ΕΚΑΒ, ολόκληρος ο Δήμος Νοτιού Πηλίου από το Μαλάκι μέχρι το Τρίκερι θα μείνει μετέωρος και θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του με κάποια από τα στενοφόρα που θα παραχωρήσει το ΕΚΑΒ και τα οποία έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Δεν ξέρω ποιος ο φρουφός εγκέφαλος σκέφτηκε να πάρει τα ασφαλή αυτοκίνητα από τα περιφερειακά κέντρα υγείας και να τα πάρει στο κέντρο, σύμφω στο κέντρο μπορεί να συμπληρωθούν και με ασθενοφόρα πιο παλιά. Διότι εάν πάθει μια ζημιά το ασθενοφόρο μέσα στο Βόλο ή στη Λάρισα, είναι εύκολο να αποκατασταθεί γιατί τα συνεργεία είναι δίπλα. Αμένα το ασθενοφόρο, αν θα πάρει τη ζημιά στο Κατηγιόρι που περιμένει να μεταφέρει κόσμο από τα νησιά των Βορειών Σπουδών, γιατί ξεπερδούν και τα νησιά αυτά, καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Μήπως χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί για το ασθενοφόρο, δηλαδή όλες οι βάρδιες εννοώ? Σε αυτό δεν φταίμε εμείς, παρότι έχουμε και το έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, να είναι στερεχωμένο σε 24 βάση από προσωπικό, από οδηγούς. Η συγκέντρωση στο κέντρο υγείας εργαλαστής θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να δώσουν το παρόν πολλοί κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής. Ούτε ο Δήμαρχος, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε οι κάτοικοι θέλουν να χαθεί ένα καινούριο ασθενοφόρο στην περιοχή τους, γιατί είναι μεγάλη η έκταση. Ξέρετε, και τέλος στον Νότιο Πήλιο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την έκταση που εξυπηρετεί, με πολύ δύσκολους δρόμους, ειδικά το χειμώνα κτλ. Θα τα ξέρουν για την περιφέρεια και δεν θέλει κανείς να δώσει ένα κάτι που του ήρθε από το ΕΣΠΑ. Δώρο Θεού ήταν εδώ και για εμάς, εργαζομένους και για τους κατοίκους περιοχής.